Γεια σας, είναι η εκπομπή Γκολ και άλλα και μαζί θα αναλύσουμε σήμερα την αθλητική δραστηριότητα της ημέρας. Τι μπορείτε να δείτε? Όλες τις λεπτομέρειες από την εξέλιξη της πιθανής μεταγραφής του Άνταμ Τσέριν στο Παναθηναϊκό. Ακολουθήστε το matchtime24.blogspot.com ώστε να ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Κάντε follow στο YouTube και ακολουθήστε το matchtime24 στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram. Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με έγκυρο γερμανικό δημοσίευμα, κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 800.000 ευρώ στην Ερεβέργη για την απόκτηση του Άνταμ Τσέριν, του 22χρονου διεθνή Σλοβαίνου μέσου. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ στην Γερμανία, οι πράσινοι βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη της μεταγραφής και ο παίκτης θεωρείται επένδυση για το μέλλον. Έχει αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της πατρίδας του 13 φορές, έχοντας σημειώσει και 2 τέρματα. Τις καλύτερες του εμφανίσεις έχει πραγματοποιήσει με τη φανέλα της κροατικής Ριέκα ως δανεικός. Σε 73 παιχνίδια είχε 11 assist και 3 γκολ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο η υπόθεση θα έχει κλείσει θετικά. Ο Παναθηναϊκός θα καταβάλει 800.000 ευρώ στην γερμανική ομάδα, ο παίκτης θα έρθει στην Αθήνα και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2026. Επισημαίνεται ότι ο 22χρονος Σλοβαίνος αγωνίζεται στη θέση 8, αλλά μπορεί να υπηρετήσει και αυτή στο 6, μπροστά από τον Πέρεθ. Ο Τσέριν θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη Σλοβενία. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Ντομζάλε, με την οποία στη διετία 2017-19 σημείωσε 53 συμμετοχές και 8 γκολ. Στη συνέχεια μεταγράφηκε στην Ερεβέργη, έχοντας μόλις 5 συμμετοχές στην πρώτη σεζόν, ενώ τη διετία 2020-2022 αγωνίστηκε ως δανεικός από τη γερμανική ομάδα στη Ριέκα, έχοντας 58 συμμετοχές και 3 γκολ. Όπως προαναφέραμε, είναι διεθνής με την εθνική Σλοβενίας 13 συμμετοχές και 2 γκολ, ενώ έχει θητεύσει σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες. Ταυτόχρονα, ο Παναθηναϊκός προχωράει και στις επόμενες μεταγραφικές του κινήσεις, αναμένοντας την απάντηση του Αλεσάντρο Σεφ. Όσον αφορά στην υπόθεση του Στόπερ, εξετάζεται η περίπτωση του διεθνούς Μαροκινού Ζουχάιρ Φαντάλ, εκ των αρχηγών της εθνικής ομάδας της χώρας του, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Sporting Λισαβόνα. Ο 32χρονος στόπερ έχει πίσω του μια πολύ γεμάτη πορεία με παραστάσεις σε μεγάλα πρωταθλήματα, καθώς έχει αγωνιστεί εκτός από την Ραμπάτ της πατρίδας του και στη Σπάρμα, Σιένα, Παλέρμο από Ιταλία, Λεβάντε Αλαβές Μπέτις από Ισπανία και Sporting Λισαβόνα από Πορτογαλία. Ο Φραν Βέλεθ, που αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, αναχώρησε σήμερα για τη Σαουδική Αραβία και την Αλφα Τεχ. Ο Ισπανός θα αμείβεται με το ποσό του 1 εκατομμύριου ευρώ ετησίως, ενώ ο Παναθηναϊκός θα λάβει 800.000 ευρώ και άμεσα καταβλητέο από τη μεταγραφή του Βέλεθ από τον Παναθηναϊκό στην Αλφα Τεχ. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος της και σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά, να περνάτε καλά σε ό,τι και αν κάνετε.